Με λαχανά και χαχανά, τι θα χα και τι θα χανά. Με λαχανά και χαχανά, τι θα χα και τι θα χανά. Θα μάθαινα τα γράμματα και χίλια δυο σπουδάγματα. Θα μάθαινα τα γράμματα και χίλια δυο σπουδάγματα. Με λαχανά και χαχανά, τι θα χα και τι θα χανά. Με λαχανά και χαχανά, τι θα χα και τι θα χανά. Προπαιδεία θα μάθαινα και ντολμαδάκια θα κανά. Προπαιδεία θα μάθαινα και ντολμαδάκια θα κανά. Με λαχανά και χαχανά, τι θα χα και τι θα χανά. Με λαχανά και χαχανά, τι θα χα και τι θα χανά. Θα χόρευα, θα πήδαγα και δέκα τούμπες θα κανά. Θα χόρευα, θα πήδαγα και δέκα τούμπες θα κανά. Καλώς τους, καλώς τους, καλώς τους. Σήμερα η εκπομπούλα μας είναι αφιερωμένη στο Θέατρο Σκιών. Ατσιδάκο, για πες μου, ποιος είναι αυτός ο ήρωας, ξέρεις? Ναι, αμέ, ο Καραγκιόζης. Μπράβο, Ατσιδάκο μου, μπράβο. Ξέρεις ότι το όνομά του σημαίνει μαυρομάτης? Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, πώς το λέγαν το γιο του, ξέρεις? Ναι, αμέ, τον λέγαν Κολλητήρη. Πάρα πολύ ωραία. Να ρωτήσω και τη Χαχανένια κάτι. Χαχανένια, ξέρεις ποιος ήταν ο πιο σημαντικός Έλληνος καραγκιόζοπαίχτης? Που μιλούσε και έτσι λιγάκι. Μπαμπάκο, τι θα φάμε? Για πες. Ο Ευγένιος Παθάρης, ο οποίος έγραφε μόνος του τις ιστορίες, έφτιαχνε μόνος του τις φιγούρες, έκανε όλες τις φωνές των χαρακτήρων και έπαιζε μόνος του όλες τις παραστάσεις. Μπράβο, Χαχανένια. Θα ακούσουμε και τη φωνή του. Ξέρεις, ο κύριος Παθάρης είχε τραγουδήσει στα Λάχανα και Χάχανα. Θα ακούσουμε τώρα τη φωνή του. Άκου. Μπαμπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει. Μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίδι. Η κοιλιά μου γουργουρίζει, η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με θερίζει. Μπαμπάκο, 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 τι θα φάμε? Μπαμπάκο, 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 τι θα φάμε? Μια φέτα κολοκύθι, μια φέτα κολοκύθι, μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίθι. Μια φέτα κολοκύθι, μια φέτα κολοκύθι, μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίθι. Μπαμπάκο, 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 τι θα φάμε? Μπαμπάκο, 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 τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει, η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με θερίζει. Μπαμπάκο, 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 τι θα φάμε? Μπαμπάκο, 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 τι θα φάμε? Μια φέτα κολοκύθι, μια φέτα κολοκύθι, μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίθι. Μια φέτα κολοκύθι, μια φέτα κολοκύθι, μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίθι. Πάμε, Ατσιδάκο, χορεύουμε. Εντάξει.
σκαλιό. Κοίτα με πως χορεύω. Ναι. Μπαμπάκο, πεινάω. Εμένα μου αρέσει και ο μορφωνιός, που ήταν και λίγο ψώνιο. Λοιπόν, ωραία, πάμε να ακούσουμε το μορφωνιό από τον Βασίλη Χιλά. Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το 2011, κάναμε μια παράσταση Λάχανα και Χάχανα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Εκεί ακούσαμε και τη φωνή του Ευγένιου Σπαθάρη. Μένα με λένε μορφωνιό, αλλιώς χρυσό καμάρι. Και οι μορφωνιές τρελαίνονται για να με πρωτοπάρει. Μένα με λένε μορφωνιό, αλλιώς χρυσό καμάρι. Κι οι μορφωνιές τρελαίνονται για θα με πρωτοπάρει. Παράσταση, κύριε Τάσο. Την επόμενη φορά θέλουμε να συμμετέχουμε κι εμείς. Σας το υπόσχομαι. Χαχανένια, θέλεις να δώσεις μια ιδέα, καρεδάκια που έχουν διακοπές τώρα με την να ασχοληθούν κάπως με τις φιγούρες του Καραγκιόζη. Τι θα έλεγες? Μπορείτε, αν θέλετε, να κάνετε και το δικό σας θέατρο σκιών. Μπορείτε να ζωγραφίσετε τους δικούς σας χαρακτήρες πάνω σε χαρτόνι, να κόψετε τις χαρτονένιες φιγούρες των χαρακτήρων σας και αφού κρεμάσετε ένα σεντονάκι τεντωμένο, να βάλετε ένα φωτιστικό πίσω από το σεντονάκι και κουνώντας τις φιγούρες των χαρακτήρων, οι σκιές τους θα κινούνται πάνω στο πανί. Θα ζωντανέψουν! Μπορείτε φυσικά να λέτε και τα λόγια των χαρακτήρων. Δοκιμάστε το! Θα είναι τέλειο! Πάρα πολύ καλή ιδέα, Χαχανένια μου. Μπράβο! Ήρθε ώρα όμως να σας αποχαιρετήσουμε, να είστε πάντα χαμογελαστοί. Γεια χαρά! Και να είστε πάντα χαμογελαστοί!